Καλησπέρα σας, ευλογημένο μου τηλεθεατέ. Και πάλι με την βοήθεια του παντοδυνάμου Θεού βρισκόμαστε κοντά σας διαμέσου αυτής της θρησκευτικής τηλεοπτικής εκπομπής, την οποία σας προσφέρει ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Μαρκέλας, ο οποίος βρίσκεται στην Αστόρια της Νέας Υόρκης. Με τις σεπτές ευχές και ευλογίες του Γέροντος Μητροπολίτου μας κυρίου Πέτρου, θα συνεχίσουμε και απόψε την σειρά των εκπομπών μας, οι οποίες έχουν αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στα κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Αναφερόμεθα στα κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και συγκεκριμένα αναφερόμαστε στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, διότι όπως σας έχω υποσχεθεί από την έναρξη των προγραμμάτων μας τον Σεπτέμβριο, θα οδηγηθούμε διαμέσου αυτού του τρόπου στην γεχαριτωμένη Αϊπάρθενον Θεοτόκον Μαρίαν. Η Παναγία μας είχε προπάτορες. Οι προπάτορες της Θεοτόκου ήσαν από την φυλή την Ιουδαϊκή και η καταγωγή της Παναγίας μας ήταν απευθείας από τον προφητάνακτα Δαβίδ. Ο Δαβίδ ήταν εκείνος ο άμεσος προπάτορας της Θεοτόκου. Αναφερθήκαμε για τον προφητάνακτα Δαβίδ σε προηγούμενες εκπομπές μας και φτάσαμε στον προφητάνακτα Σολομώντα, τον γιο του Δαβίδ. Και στη συνέχεια θα φτάσουμε στο πρόσωπο της κεχαριτωμένης Θεοτόκου. Είναι ανάγκη να γνωρίζουμε την Ιερά Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης. Η Παλαιά Διαθήκη είναι αναπόσπαστον τμήμα της Αγίας Γραφής. Και ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί είμαστε υποχρεωμένοι να γνωρίζουμε τις πηγές της αληθείας μας και όχι μόνο να τις γνωρίζουμε, αλλά να ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η Ιερά Ιστορία. Διότι υπάρχει ο κίνδυνος. Εάν δεν ξέρουμε καλά την ιστορία μας, αν δεν ξέρουμε καλά την θρησκευτική μας ιστορία, να μην γνωρίζουμε ποιος είναι ο πνευματικός μας πλούτος, ο πνευματικός μας θησαυρός. Και όλοι μας πρέπει να γνωρίζουμε τα θέματα της πίστεως. Και μικροί, αλλά προπαντός και οι μεγάλοι. Και να μην έχουμε επιπόλαιες αντιλήψεις γύρω από την Ορθοδοξία. Διότι αποτέλεσμα αυτής της ημιμάθειας, όταν επιπόλαια γνωρίζουμε γύρω από την πίστη μας, ημιμαθώς υπάρχει ο κίνδυνος να παρασυρθούμε στις αιρέσεις, όπως έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Ξέρετε πόσο θλίβεται η ψυχή μου όταν μας παίρνουν τηλέφωνο στην εκκλησία μας διάφοροι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι, οι οποίοι δυστυχώς, επειδή ακριβώς δεν εγνώριζαν την Ορθοδοξία, εγκατέλειψαν την Ορθοδοξία, αγνοούν τον θησαυρό της Ορθοδοξίας και γίνονται αντίπαλοι του Χριστού και της Εκκλησίας Του, της μοναδικής Εκκλησίας που ίδρυσε ο Χριστός επί της γης. Γιατί ο Κύριος δεν ίδρυσε πολλές εκκλησίες και δεν υπάρχουν πολλές θεολογίες γύρω από τον Χριστό μας. Και γίνονται αιρετικοί, ευαγγελικοί ή χιλιαστέ. Θλίβεται η ψυχή μου όταν τους ακούω να καταφέρονται εναντίον της Ορθοδοξίας. Γιατί καταφέρονται όμως εναντίον της Ορθοδοξίας? Γιατί δεν ξέρουν ποια είναι η Ορθοδοξία. Δεν ήξεραν ποια ήταν η Ορθοδοξία και την εγκατέλειψαν πάρα πολύ επιπόλαια. Ούτε τα δόγματα της Ορθοδοξίας γνωρίζουν καλά-καλά. Γι' αυτό και είναι ταλέποροι. Και θλίβεται, επαναλαμβάνω, η ψυχή μου. Δεν χαίρομαι, δεν χαίρομαι κακό όταν λέγω αυτά τα λόγια. Θλίβεται η ψυχή μου διότι βρίσκονται στην απώλεια. Διότι μακριά της Ορθοδοξίας δεν υπάρχει σωτηρία. Ας το έχουν υπόψη τους αυτό. Και μέσα στην Ορθοδοξία, η οποία υπάρχει εδώ και 2.000 χρόνια, η Ορθοδοξία δεν είναι κάτι που δημιουργήθηκε χθες ή πριν 200 χρόνια ή τον 16ο αιώνα επί Λουθύρου, όταν ο Λούθυρος ξαφνικά του ήρθε να καταργήσει την Ορθοδοξία και ολόκληρη την ιεροκανονική ιστορία. Δεν ξεκινάει από τότε η Ορθοδοξία. Έχουμε 2.000 χρόνια συνεχή ιστορία. Και πρέπει να το έχουν υπόψη τους αυτό. Οι πηγές μας ξεκινούν από τους ιδίους τους Αγίους Αποστόλους, από τους μαθητάς του Χριστού. Από εκείνους βαστάμε. Στην Ελλάδα ήρθαν οι Άγιοι Απόστολοι και κήρυξαν, όπως ο Απόστολος Λουκάς, που σήμερα εορτάζουμε τη μνήμη του. Οι Ορθόδοξοι λοιπόν χριστιανοί δεν πρέπει επιπόλαια. Πόσες φορές κάνω συζήτηση με χριστιανούς, είτε σε κηρύγματα είτε σε διαλόγους που έχουμε στην Εκκλησία μας, και ρωτάω ορισμένες βασικές ερωτήσεις επάνω στα θέματα του Ιερού Ευαγγελίου, επάνω στα θέματα της πίστεως, της Ιεράς Ιστορίας, των πατέρων της Εκκλησίας μας, και δεν ξέρουν. Μορφωμένοι άνθρωποι πολλές φορές. Άνθρωποι που κατέχουν την επιστήμη, την θύραθεν επιστήμη.
δεν γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν την πίστη, τα δόγματα, την παλαιά ή την Καινή Διαθήκη. Δεν γνωρίζουν την ιερά ιστορία των προφητών. Και αποτέλεσμα αυτής της επιπόλαιας, επαναλαμβάνω, επαφής των με την Εκκλησία είναι ή να απορρίπτουν εξ ολοκλήρου την Ορθοδοξία και να γίνονται άθεοι, ασεβείς, ιερετικοί, ευαγγελικοί, χιλιαστέ ή οποιαδήποτε άλλη αίρεση και μορμόνοι ακόμα. Έχουμε και αυτή την πνευματική ασθένεια ανάμεσά μας. Δεν είναι μία ή δύο ιερέσεις, είναι πάρα πολλές ιερέσεις που έχουν εγκαταλείψει την Ορθοδοξία μας. Άρα οι ασεβείς γίνονται με την έννοια ότι αγνοώντας την Ορθοδοξία την απορρίπτουν. Γι' αυτό το σκοπό λοιπόν θέσαμε στον εαυτό μας τον όρο ότι πρέπει ολοκάθαρα διαμέσου αυτής της θρησκευτικής εκπομπής να αποκαλυφθούν, να συζητήσουμε, να μελετήσουμε τα κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και στη συνέχεια να φτάσουμε στο πρόσωπο της και χαριτωμένης Θεοτόκου της Παναγίας μας και στη συνέχεια μπαίνουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και από εκεί και πέρα πλέον με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού θα συνεχίσουμε την περιήγησή μας στον χώρο της Ιεράς Ιστορίας. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από τις ρίζες μας. Οι ρίζες, εκεί είναι η πηγή του δέντρου, του πνευματικού δέντρου που λέγεται Ορθοδοξία. Και ποιες είναι οι ρίζες μας? Η Παλαιά Διαθήκη. Τελείωσε. Κανείς δεν μπορεί να το απορρίψει αυτό. Απέρριψες την Παλαιά Διαθήκη, δεν ανήκεις στην Εκκλησία του Χριστού. Απέρριψες τα κείμενα, τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, τότε δεν ξέρεις τι σου γίνεται, αν κάτι τέτοιο σου έχει συμβεί. Όμως, εσύ που με παρακολουθείς αυτή τη στιγμή, η οικογένεια αυτή τη στιγμή που έχει καθίσει μπροστά στην τηλεόραση, στο σαλόνι της και παρακολουθεί αυτή την εκπομπή και χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σας, μέσα στα σπίτια σας. Ευχαριστώ την αγάπη σας που κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη με καλωσορίζετε στα σπίτια σας. Και η επιθυμία μου, ο διακαής μου πόθος είναι με όλη μου την καρδιά εύχομαι ενώπιον του Θεού αυτά που λέγω, που κηρύττω, να διεισδύσουν μέσα στις καρδιές σας και να νιώσετε αυτό που θέλω να σας πω, που δεν είναι άλλο παρά από την αποκάλυψη της αγάπης του Θεού προς το ανθρώπινο γένος και να γνωρίσουμε όλοι τον θησαυρό της Ορθοδοξίας. Πρέπει λοιπόν να ανατρέξουμε και πάλι στην Ιερά Ιστορία. Στην προηγούμενη εκπομπή μας αναφερθήκαμε στον προφητάνακτα Σολομώντα. Θυμόσαστε, πιστεύω όλοι, να κρατάτε στη μνήμη σας αυτές τις εκπομπές. Μιλήσαμε για τον προφήτη Δαβίδ, τον προφητάνακτα Δαβίδ, είπαμε όλη του την ιστορία και στη συνέχεια φτάνουμε τώρα στο πρόσωπο του προφητάνακτο Σολομώντος, τον γιο του Δαβίδ. Την περασμένη εβδομάδα, μιλήσαμε για την κατασκευή του ναού του Σολομώντος. Ο Σολομών ήταν αυτός που έκτισε τον πρώτο ναό του Θεού επί της γης, στα Ιεροσόλυμα. Θυμόσαστε τις διαφάνειες τις οποίες σας έδειξα, όπου εκεί μέσα στα Άγια των Αγίων ετοποθέτησε ο Σολομώντας την κυβωτό της Διαθήκης και μπροστά από τα Άγια των Αγίων και από το Ιερόν ήταν ολόκληρος ο ναός, τρισμέγιστος, τεράστιος. Μπροστά από το ναό, έξω του ναού, υπήρχε το Ιερόν θυσιαστήριον, πάνω στο οποίο προσέφεραν τις αιματηρές θυσίες οι ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης που κατάγονταν από την ιερατική φυλή του Λεβί ή του Αρών. Οπότε όλοι τους γεννιόντουσαν ιερείς, όσοι ανήκαν σε αυτή την φυλή. Αιματηρές θυσίες. Τι γινόταν απάνω σε αυτό το θυσιαστήριο, που βρισκόταν, επαναλαμβάνω, μπροστά στο Ιερόν, μπροστά στα Άγια των Αγίων, έξωθεν του Ιερού Ναού. Οι αρχιερείς και οι ιερείς, σε διάφορες περιπτώσεις, τρεις φορές την ημέρα κυρίως, αλλά όταν ήρθε το Φερυπίν, η γιορτή του Πάσχα, ή η εορτή του εξυλασμού που στα εβραϊκά λέγεται Γιόμ Κιπούρ, η μέρα του εξυλασμού, έπαιρναν αμνούς, πρόβατα δηλαδή, και πάνω στα πρόβατα, προσέξτε καλά τι λέγω αυτή τη στιγμή, έπαιρναν το ζωντανό το πρόβατο, είχε δώσει εντολή ο ίδιος ο Θεός, στο όρο Σινά. Ο αρχιερέας έβαζε τα χέρια του επάνω στην κεφαλή του προβάτου, έκανε ευχή και συμβολικώς μεταφέρονταν τα αμαρτήματα του κόσμου και του ιερέως και του κλήρου επάνω εις τον αμνών. Εγένετο μετά, στη συνέχεια, η αιματηρά σφαγή του αμνού. Έπαιρναν το αίμα από την σφαγή, εράντιζαν το θυσιαστήριο και με το αίμα αυτό ράντιζαν και το λαό. Και στη συνέχεια πρόσφεραν θυσία τον αμνό, το πρόβατο αυτό. Σας θυμίζει κάτι αυτό, αδελφοί μου? Σας θυμίζει κάτι? Ναι.
γινόντουσαν αυτές οι θυσίες γιατί είχαν προφητικό χαρακτήρα. Και όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ήταν αδύνατον τα αίματα των προβάτων να καθαρίσουν την ανθρωπότητα από την αμαρτία. Κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να συμβεί. Αλλά αυτές οι θυσίες προεικόνιζαν μια άλλη θυσία του αμνού του Θεού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που επάνω στον Σταυρό θα έχινε το αίμα του, και με την αιματηρή του θυσία ο Κύριος μας θα διέγραφε τα αμαρτήματα των ανθρώπων και ο άνθρωπος θα λάμβανε την τελική άφεση, διότι επάνω του θα έπαιρνε ο Χριστός ολόκληρη την καταδίκη της ανθρωπότητος και θα μας απείλατε ο Χριστός μας δια του Σταυρού του και δια της Αναστάσεώς του από το προπατορικό αμάρτημα, από την κατάρα του νόμου, από την καταδίκη μας να βρισκόμαστε μακριά από τον Θεό. Γι' αυτό το λόγο γινόντουσαν αυτές οι θυσίες στην Παλαιά Διαθήκη. Προεικόνησης της θυσίας του Χριστού. Υπήρξαν όλες αυτές οι θυσίες. Γι' αυτό και όταν σταυρώθηκε ο Χριστός επάνω εις τον φρικτό Γολγοθά, όταν έγινε η σταύρωση του Χριστού και χύθηκε το αίμα του Χριστού επάνω από τον Τίμιο Σταυρό, μετά από την Ανάσταση του Κυρίου μας καταστρέφεται ο ναός του Σολομώντος και για 2.000 χρόνια τώρα δεν υπάρχει αυτός ο ναός. Δεν λειτουργεί αυτός ο ναός για 2.000 χρόνια. Τι έχει συμβεί, διερωτώμεν τον εαυτό μας, αλλά και πιο πολύ τους Ιουδαίους, τους συνανθρώπους μας, γιατί συνάνθρωποι μας είναι. Δεν τους καταδικάζουμε ως ανθρώπους, ως πλάσματα και δημιουργήματα του Θεού. Με την πλάνη τους όμως διαφωνούμε. Ερωτάμε το εβραϊκό γένος. Τι έχει συμβεί και 2.000 χρόνια τώρα δεν γίνονται οι θυσίες στο ναό του Σολομώντος? Γιατί έχουν καταπαύσει αυτές οι θυσίες? Γιατί δεν υπάρχει πλέον το ιερόν? Γιατί δεν υπάρχουν όλα αυτά τα προεικονίσματα της Παλαιάς Διαθήκης? Γιατί η υπέρτατη θυσία του Χριστού συνετελέστηκε. Δεν χρειάζονται άλλες θυσίες μετά από την θυσία του Χριστού. Μία υπήρξε η θυσία η οποία συγχώρησε την ανθρωπότητα από την αμαρτία του κόσμου και μας ένωσε με το Θεό, η υπερτάτη θυσία του Υιού και Λόγου του Θεού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κάτι για να σκεπτόμαστε, και όταν ερχόμαστε σε συζήτηση μαζί με τους Εβραίους θα πρέπει να τους το τονίζουμε αυτό. Πού είναι αυτός ο ναός του Σολομώντος? Γιατί δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει πια, επαναλαμβάνω, διότι καταργήθηκε πλέον η Παλαιά Διαθήκη. Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης πλέον καταργήθηκε, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, με την υπερτάτη θυσία του Χριστού. Και οι θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης πλέον τις έχουν διαδεχθεί οι ανέμακτες ιερουργίες, ο μυστικός δείπνος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το Πανάγιον Σώμα και το Τίμιο Νέμα του Κυρίου μας, η οποία θυσία είναι προέκταση της θυσίας του Γολγοθά και που προσφέρεται επάνω στις ιερές και άγιες τράπεζες των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Ναι, τα Άγια των Αγίων πλέον έχουν μεταφερθεί μέσα στις Ορθόδοξες Εκκλησίες και συγκεκριμένα μέσα στις καρδιές των Ορθοδόξων Χριστιανών, όπου το Πανάγιον Σώμα και το Αίμα του Κυρίου μας μπαίνει μέσα, όπως ο Αρχιερέας μια φορά το χρόνο, τώρα μπαίνει ο ίδιος ο Χριστός διαμέσου της φρικτής θυσίας του Παναγίου Σώματος και του Τιμίωματος του Χριστού μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, διαμέσου της φρικτής και αγίας κοινωνίας, την οποία περιφρονούν οι αιρετικοί, περιφρονούν όλοι αυτοί που έχουν αποκοπεί από το σώμα της Εκκλησίας και δεν αναγνωρίζουν ότι η Εκκλησία του Χριστού, η Αγιωτάτη Ορθοδοξία, είναι η διάδοχος της Παλαιάς Διαθήκης. Και μέσα στα πλαίσια της Καινής Διαθήκης έχει νομοθετηθεί πλέον η ιεροσύνη του Ιησού Χριστού, όχι του Αρών. Και από τον Ιησού Χριστό τώρα πλέον αντλούν οι Αποστολικοί Διάδοχοι, οι Επίσκοποι και οι Πρεσβύτεροι και οι Διάκονοι την Αποστολική τους Διαδοχή και συνεχίζουν την άπαξ παραδοθήσαν θυσίαν εις τους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους. Συνεχίζουμε την Ιερά Λειτουργία από την εποχή του Χριστού και προσφέρουμε τη Θεία Ευχαριστία και όλα τα ιερά μυστήρια της πίστεώς μας, τα οποία κυριολεκτικώς ξεπερνούν τους ουρανούς και προσφέρονται σε εμάς για την ίαση της ψυχής και του σώματός μας. Ιερά λοιπόν ιστορία μας οδηγεί και πάλι στον προφητάνακτα Σολομών. Έκτισε τον περίφημο του ναό. Μέσα εκεί οι Εβραίοι προσέφεραν τις θυσίες τους στον πραγματικό, στον ζωντανό Θεό,
στον αΐ υπάρχοντα Θεό, στον δημιουργό του ουρανού και της γης. Υπήρχε και άλλος λόγος που ο Θεός επέτρεψε τις θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης, διότι ο κόσμος βρισκόταν σε πρωτόγονη κατάσταση και οι Έλληνες πρόσφεραν θυσίες και οι Αιγύπτιοι και όλοι οι άλλοι ειδωλολατρικοί λαοί. Και ο Θεός λοιπόν είπε εις τον Μωυσή, θέλουν οι Εβραίοι να προσφέρουν θυσίες, τουλάχιστον να τις προσφέρουν στον αληθινό, στον ζωντανό Θεό. Ήθελε με αυτόν τον τρόπο ο Θεός να απομακρύνει τους Εβραίους από την επίδραση των ειδωλολατρών. Γιατί όλοι οι ειδωλολάτρες, επαναλαμβάνω, πρόσφεραν θυσίες. Ούτως ώστε λοιπόν οι ειδωλολάτρες να μην επιφέρουν την επίδρασή τους στο εβραϊκό γένος, έδωσε εντολή ο Θεός οι Εβραίοι να προσφέρουν αποκλειστικά στον ζωντανό Θεό τις αιματηρές τους θυσίες. Ή στον ναό του Σολομώντος, στο μοναδικό αυτό σημείο της Οικουμένης που βρισκόταν μόνο στα Ιεροσόλυμα. Κτίστηκε λοιπόν ο ναός αυτός, εγκαινιάστηκε από τον Σολομώντα και κατά χιλιάδες οι Εβραίοι κατά παν Σάββατον, αλλά και στις μεγάλες τους γιορτές, πήγαιναν εκεί για να προσφέρουν δόξα εις τον Θεό. Γεννούσε γυναίκα το παιδί της, έπρεπε μετά από 40 μέρες να πάει στον ναό του Σολομώντος να προσφέρει θυσίες. Πέθαινε κάποιος, έπρεπε να πάει να προσφέρουν επιμνημόσυνες δεήσεις στον ναό του Σολομώντος και ούτω καθεξής. Ήταν το επίκεντρο της εβραϊκής λατρείας αυτός ο ναός. Ο Σολομών όμως, ο κτήτορας αυτής της πνευματικής οάσεως, του πνευματικού τεμένους, υπερήρε, ανέβηκε σε τέτοια υψηλά πνευματικά ύψη, σε τέτοια δυσθεώρητα πνευματικά ύψη, που χαριτώθηκε σε τέτοιο μεγάλο σημείο από το Πνεύμα του Άγιον, που συνέγραψε αρκετά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, που μέχρι σήμερα διαβάζονται μέσα στις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Συνέταξε την Σοφία του Σολομώντος, ένα περίφημο βιβλίο, μέσα στο οποίο εμπερικλείονται λεπτομερώς τα διδάγματα για το πώς πρέπει να ζει ο άνθρωπος επί της γης αυτής. Σοφία Σολομώντος στον άγνωσμα. Έγραψε επίσης το βιβλίο του Εκκλησιαστού, μέσα στο οποίο περιγράφεται η ματαιότης της ανθρωπότητας. Από εκεί προέρχεται η περίφημος φράσης «Ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης», που αναφέρει ο Σολομώντας. Στη συνέχεια, ο Σολομών έγραψε και το βιβλίο «Το άσμα των ασμάτων», το περίφημο, το εξαίσιο αυτό πνευματικό βιβλίο, μέσα στο οποίο εικονίζεται οι σχέσεις του Θεού με το ανθρώπινο γένος, όπως είναι οι σχέσεις του ανδρός μετά της γυναικός του, μέσα στα πλαίσια της αρετής και της σοφροσύνης. Και δείχνει ότι τόσο πολύ ο Θεός έχει αγαπήσει το ανθρώπινο γένος, όπως πρέπει ο άνδρας να αγαπάει την γυναίκα του, έτσι ο Θεός αγαπάει την ψυχή του κάθε ενός ανθρώπου και του εκλεκτού λαού του Ισραήλ. Έγραψε προφητείες, προεμήνησε την έλευση του Χριστού και από όλα τα σημεία του κόσμου έτρεχαν οι πάντες στον προφήτη Σολομών να ακούσουν τη σοφία του. Είχε γίνει μέγας βασιλεύς, Άγιος, Πανάγιος, τόσον ιερός και τόσον καθαρός. Όμως, αυτός ο Άγιος Σολομών, ναι αδελφοί μου, ο κτήτορας του ναού του Θεού, ο τόσον τέλειος, φάνηκε απρόσεκτος και στο τέλος της ζωής του έπεσε μακριά από τον Θεό. Συγκλονίζεται ο άνθρωπος όταν το νιώσει αυτό, όταν καταλάβει ότι κάποιος που έγραψε βιβλία και χαριτωμένα από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, τη Σοφία Σολομώντος, τον Εκκλησιαστή, το Άσμα των Ασμάτων, αυτά τα βιβλία που συνέταξε, απορώ και εξίσταμαι κι εγώ, όταν φανταστώ ότι ο Σολομώντας, ο Θεόπτης, εκείνος που είδε την δόξα του Θεού, έπεσε στην αποστασία. Απόψε δεν με παίρνει ο καιρός, αδελφοί μου, για να συμπληρώσω την δίγησή μου γύρω από τον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Μεθαύριο Πέμπτη το βράδυ σας προσκαλώ, παρακαλώ την αγάπη σας να παρακολουθήσετε, γιατί θα μιλήσουμε για την πτώση του Σολομώντος, το πώς έπεσε ο Σολομών και τι ήταν αυτό που τον έκανε να πέσει. Σας καληνυχτίζω και σας περιμένω όλους μεθαύριο Πέμπτη βράδυ για να ολοκληρώσουμε την σειρά μας γύρω από το πρόσωπο του Σολομώντος. Καληνύχτα σας και ο Θεός μαζί με όλους εμάς.